δύο τύπου. Δεν είναι απλώς ρομαντική κομμωδία, είναι και μια πολύ δυνατή σάτιρα για αυτό που ζούμε και σήμερα, στον 21ο αιώνα, παρότι γράφτηκε μέσα στον 20ο αιώνα από ένα σπουδαίο συγγραφέα και πολύ βραβευμένο, τον Νίλ Σάιμον. Η μετάφραση είναι του Ερίκου Μπελιέ και ήθελα να πω, νομίζω ότι το έχετε και μπροστά σας, ότι θα ήθελα εγώ σαν θέατρο να είναι και μια τιμή στη μνήμη του Ερίκου Μπελιέ. Ο Ερίκος Μπελιέ ήταν σπουδαίος μεταφραστής και σπουδαίος άνθρωπος όσο τον γνώρισα στην Αθήνα. Και θα ήταν μαζί μας τώρα. Ζούσε, θα ήταν πολύ χαρούμενος που ανεβαίνει το έργο στο κρατικό. Και νομίζω ότι καλό να θυμόμαστε τους ανθρώπους. Έφυγε πριν από 2 χρόνια, 1,5 χρόνο, κάτι τέτοιο. Καλό να τους θυμόμαστε με αφορμή το έργο που άφησαν πίσω τους. Έκανε πολύ ωραία δουλειά πάνω στην κομμωδία του Νίλ Σάιμον. Ο Γρηγόρης βρήκε και πράγματα δηλαδή, που είχαν γραφτεί από τον Ερίκο με, το δικό του, με τη δικιά του έμπνευση. Έτσι κάνουν πάντα οι μεταφραστές. Είναι μια ευκαιρία που δίνουν και στους ανθρώπους να ξεφύγουν λίγο από το πρωτότυπο και να μιλήσουν για αυτό που ζουν την ώρα που μεταφράζουν. Και ο Γρηγόρης μου έκανε κάποιες μικρές επεμβάσεις, μικρές γιατί σεβόμαστε και τη δουλειά του Ερίκου του Μπελιέ. Ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος, ο σκηνοθέτης, είναι ηθοποιός μας και σκηνοθέτης, θα τον ξέρετε, και παίζει μια πλειάδα σπουδαίων ηθοποιών του θεάτρου μας, θα τους παρουσιάσει σε λίγο και ο Γρηγόρης. Και θέλω να μιλήσουμε για αυτή την παράσταση, γιατί είναι και η προσπάθεια που κάνει το κρατικό, ίσως έχει γίνει και παλιότερα, δεν τα έχω ψάξει, αλλά μια προσπάθεια που κάνουμε να πάμε εμείς στις γειτονιές των πολιτών που ζουν κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Αν μπορέσουμε, θα είναι και μια παράσταση που θα κάνει περιοδία μετά και στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι λίγο δύσκολο γιατί είναι μεγάλο ο θείασος, αλλά μπορεί να τα καταφέρουμε με βοήθεια από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης που θα ανανοώνει τις περιφέρειες. Αλλά σίγουρα θέλω να είναι μια παράσταση που να πάει σε κάθε γειτονιά των Δήμων της πόλης. Συγγνώμη, τις Οικές, θα πάει στη Θέρμη, Αμπελόκηπους, Μενεμένη, Καλαμαριά και επίσης άλλους Δήμους που ενδιαφέρονται και δηλώνουν ότι θέλουν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα πια. Το να πάει το θέατρο, το εργατικό θέατρο, μια καινούργια παράσταση. Όχι μια παράσταση που παίζεται έτσι κι αλλιώς και για λίγες μέρες που ξέρετε στο θέατρο, αλλά μια καινούργια παράσταση που θα κάνει διαδοχικές πρεμιέρες σχεδόν από τις Οικές στη γειτονιά του κάθε πολίτη. Το εισιτήριο που βάλαμε είναι πολύ μικρό, είναι 6 ευρώ, ώστε να μπορούν αυτό όσο δυνατόν περισσότεροι πολίτες να παρακολουθήσουν θέατρο και ακόμα και αυτοί οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία ή δυσκολεύονται να έρθουν στις σκηνές μας, στη Μονή Αζαριστόρ, στο Κρατικό, στην ΕΜΣ, να δουν θέατρο στο δημοτικό θέατρο που, έχει, που υπάρχει στην γειτονιά τους και να. Να χαρούν μαζί μας ένα έργο που έχει πολλά να πει. Ο Γρηγόρης θα μας πει περισσότερα. Καλημέρα και από μένα. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι αγχωμένος. Όχι, το λέω, δεν το δείχνω. Είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος που είμαι εδώ πέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Αναστασάκη και την κυρία Τσιμά. Όχι, το εννοώ. Εντάξει, δεν τα λέμε. Εννοούνται. Ωραία. Όχι, ευχαριστώ γιατί ήρθε, η πρόταση ήρθε σαν κεραυνό σε νεφρία που λένε. Να αναλάβω αυτό το έργο το οποίο διαβάζοντάς το, το είδα ως παροχημένο πολύ το χιούμορ του. Είναι πολύ βίαιο. Θυμίζει το χιούμορ της γειτονιάς που μεγάλωσα, της Τριανδρίας, μπορώ να πω. Σχεδόν αυτό που θα λέγαμε απλά και λαϊκά καμένο κάποιες φορές. Κάτι, ναι, κάτι καυτηριάζει αυτό όλο το κείμενο και τρομοκρατήθηκα πώς μπορεί να γίνει αυτό το κείμενο. Πώς μπορούν αυτό το αλλεπάλληλο, το βίαιο ουσιαστικά χιούμορ να ανέβει πάνω στη σκηνή. Δεν μπορώ να πω ότι με τη δεύτερη ματιά δεν είδα ότι αυτό που υπόθηκε ήδη, ότι σαρκάζει ακόμα και τώρα την κοινωνία και την σύγκρουση του παλιού με του νέου. Πάρα πολύ έντονα είδα στο κείμενο αυτό. Είναι ένα χωριό στην Ουκρανία όπου το έχουν καταραστεί, το αποδέχεται. Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι η αποδοχή της κατάρας από τους κατοίκους του Κουλιέσνικοφ, οι οποίοι ζουν πολύ καλά μέσα σε αυτή την κατάρα. Καταράστηκαν να είναι ηλίθιοι, βασικά να έχουν άγνοια, να μην θυμούνται τίποτα, να έχουν μόνο τους τύπους και όχι την ουσία του τύπου. Να είναι γιατρός, να είναι δικαστής, να είναι νοικοκυρά χωρίς τη μαρμελάδα, δικαστής χωρίς το δικαστήριο, γιατρός χωρίς να ξέρει τι σημαίνει η λαρά. Και φωνάζουν, η κατάρα θα σπάσει όμως, η κατάρα ξεκινάει από μια ρομαντική ιστορία, έναν έρωτα που δεν τελεσφόρησε, αρνήθηκε ένας γονιός να δώσει
την κόρη του στον κόμι του χωριού, ο οποίος ο γιος του αυτοκτόνησε και έτσι έριξε κατάρα στο χωριό. Η κατάρα θα σπάσει αν η Σοφία, η απόγονος των γονιών αυτών, μορφωθεί ή ερωτευτεί. Αλλά πώς θα ερωτευτεί όταν δεν ξέρει τι είναι έρωτας. Ουσιαστικά, και εκεί θα σταματήσω, αυτό είναι όλο το έργο. Έρχεται ένας δάσκαλος, αποφασίζει να μείνει γιατί ερωτεύεται πραγματικά με την πρώτη ματιά. Οπότε είναι όντως, εκθιάζει τον έρωτα πάρα πολύ ο Νίλ Σάιμον. Αλλά στο τέλος αφήνει πάντα αυτό το ερώτημα ότι ποιος έχει δίκιο. Δεν δίνει δίκιο ούτε στο χωριό που μένει στην άγνοια όλο αυτό το καιρό, ούτε στην γνώση η οποία με πάθος. Στην επιστήμη μπορούμε να πούμε, με πάθος λέει ότι εσείς έχετε μείνει πίσω, είστε απαρχαιωμένοι. Και το ερωτηματικό μου είναι ποιο είναι αυτό το καινούργιο, το υβριδικό, η υβριδική κοινωνία που θα δημιουργηθεί. Αυτό είναι το έργο. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ με μερικοί νέοι εδώ πέρα, με ηθοποιούς που θαύμαζα, με πολύ διαφορετικό υλικό, με πολύ νέους και πολύ παλιούς. Θεωρώ ότι τα καταφέραμε, εμπνεύστηκαν, δημιουργήθηκε ένα όραμα σε μένα που το προσπάθησαμε να το γεννήσουμε και πάνω στη σκηνή και σας περιμένουμε να το δείτε αύριο. Ωραία. Να προσθέσω ότι σκηνιάκος είναι Χρύσα Σερδάλη, είναι μαζί μας η Χρύσα, μουσική ο Κώστας Ομοζίκης, φωτογραφία κίνηση ο Γεράρδος, ο Κωνσταντίνος, φωτισμοί η Δήμητρα Λουζανίδη και βοηθός σκηνοθέτη Μαρία Μπαγανά, που είναι επίσης εδώ, όπως και η Δήμητρα. Να πω ότι πέρα από τους τοπιούς που έχουμε εδώ, που είναι ο Κωστής ο Ραμπαβίλας, που κάνει το δάσκαλο, ο Τάσος Παζικιανίδης, που το έχετε ξαναδεί. Η Γιολάντα Παλαούρα, επίσης, και ο Έκτρο Καλούδης. Ναι, είναι και πολυξένη, ας έρθει. Α, ήρθε και ο Γιάννης. Ωραία, η πολυξένη Σπυροπούλου, είναι η Ρούλα Παντελίδου, επίση μεγάλη ιστορία στο θέατρό μα. Γιάννη Μαστρογιάννη δεν το ξέρει κανεί. Ο Γιάννη Μαστρογιάννη έπαιζε στη Ρώση και παράσταση και ήταν αυτό που τραγουδούσε υπέροχα. Και εδώ παίζει και βιολί και τραγουδάει. Είναι επίση ο Γιάννη Βατσάσαρη, φίλη από τη σχολή δραματική, το ήμουν και εγώ. Βασίλη ο Σπυρόπουλο δεν είναι εδώ, είναι στην παράσταση, όπω και η κυρία Δανάη Δοθονέου. Νομίζω δεν ξέχασα κανέναν. Είναι ένα θεάσος που έχει ο Γρηγόρης που είναι τρεις γενιές του θεάτρου μας. Είναι πολύ νέοι, όπως ο Κωστής Ραμπαβίλας και ο Μαστρογιάννης, ο οποίος νέος θεωρείται. Η μεσαία ηλικία, αλλά και οι μεγαλύτερες ηλικίες τοπίοι, που είναι και πολύ αγαπητοί στον κόσμο και που άλλο έχουν σπουδαία εμπειρία και ταλέντο. Οπότε, εγώ είδα πρόβαχτες. Νομίζω να το χαρεί πολύ ο κόσμος, όπως το χαρήκαμε κι εμείς. Και θα γελάσετε, δηλαδή, και θα σκεφτείτε, μήπως είμαστε κι εμείς λίγο ηλίθιοι. Είμαστε, δηλαδή, δείτε μια προβολή, δηλαδή την παράσταση, δείτε και μια προβολή, μήπως μιλάει και για εμάς, παρότι ο Νίλ Σάιμον δεν ήξερε. Ναι. Ποιοι είμαστε, γράφει... Το αστείο είναι ότι το έγραψε για τη γυναίκα του αυτό, για να πάρει τα δικαιώματα, μετά από διαζύγιο, μόλις χώρισε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία, μόλις είχε χωρίσει και έγραψε αυτό το έργο, ήδη γνώριζε τεράστια επιτυχία στην Αμερική, και έγραψε αυτό το έργο για να πάρει τα δικαιώματα, όλα τα λεφτά, τα δικαιώματα αυτά η γυναίκα του. Δεν πήγε καλά στο πρώτο ανέβασμα. Αλλά στο δεύτερο ανέβασμα πήγε υπέροχα. Στο δεύτερο είχε πάρει τα δικαιώματα γυναίκα, δεν ήταν. Μάλλον όχι. Πώς θα είχε κάνει μόνο για το πρώτο ανέβασμα. Και το 91, αν δεν κάνω λάθος, έγινε και musical. Εδώ στα δικαιώματα και έγινε το ίδιο musical. Είναι διαβασμένο ο παιδί. Και έκανε μια πολύ ωραία παράσταση. Να δώσω το λόγο στον Τάσο Μπαζικανίδη. Καλή σας μέρα. Εγώ είμαι από τους νέους ηθοποιούς του Κωδικού Θεάτρου. Γι' αυτό ξεκινάω έτσι. Γι' αυτό ξεκινάω έτσι, λοιπόν. Θα ήθελα καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, ειλικρινά. Μας συγκινεί γιατί το θέατρο θέλει πάντα τη βοήθεια του τύπου. Και να πω από εκεί και πέρα ότι προσπαθήσαμε. Δεν αρχίζω τις ευχαριστίες. Όχι, δεν χρειάζεται. Σου ρωτάω. Για να έρθει η κομμωδία είναι αυτό. Ευχαριστούμε στον άλλο. Είμαστε τόσο χαρούμενοι που είσαι εδώ. Όχι, ένα ευχαριστώ θα πω. Ευχαριστώ και μπράβο θα πω στον Γρηγόρη τον Παπαδόπουλο. Ειλικρινά, πραγματικά. Που πήρε το έργο αυτό έτσι όπως το είπε, γιατί ο Γρηγόρης μπορεί να είχε επίκτητες αναμνήσεις από την Τριανδρία. Εγώ έχω επίκτητες από την Πολύχνη. Οπότε δεν διαφέρουν και πολύ.
Καταλαβαίνετε λοιπόν. Ίσως το... λίγο χειρότερα. Ακριβώς. λίγο χειρότερα, όπως λέει ο Σίμος. Λόγω του κλίματος. Ακριβώς. Είμαστε σε υψόμετρο εκεί. Εντάξει, εσύ. Λοιπόν, πραγματικά είναι ένα έργο τρομερό, θα το έλεγα εγώ εντός εισαγωγικών, αλλά και παράλληλα είναι ένα έργο τρομακτικά αθώο. Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια αθωότητα στους τύπους και στους χαρακτήρες που δεν είναι βλακεία, είναι αθωότητα, είναι αθώη. Και νομίζω ότι στην προηγουμένη περίπτωση αυτό που υπερισχύει πέρα από το ερωτικό στοιχείο το οποίο μπαίνει πάρα πολύ εύστοχα από τον Νίλ Σάιμον και το έχει κάνει ο Γρηγόρης πάρα πολύ καλά και το έχει βγάλει μπροστά, ότι η συλλογικότητα πάντα κερδίζει. Δηλαδή όταν πάμε να κάνουμε κάτι συλλογικά πάντα δεν είμαστε κερδισμένοι. Τώρα από εκεί και πέρα εγώ προσωπικά ήθελα να πω ότι κάνω έναν βοσκό μέσα και παράλληλα στη διαδρομή μέσα της παράστασης κάνω τη συνείδηση του νέου που ερωτεύεται την κοπέλα. Δηλαδή με λίγα λόγια, ως παλιότερος δυστυχώς να το πω, τον συμβουλεύω τι να κάνει και τι να μην κάνει. Αυτά έχω να σας πω. Ειλικρινά με κάλυψε ο Γρηγόρης με αυτά που είπα στην αρχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι και σας περιμένω να έρθετε να δείτε την παράστασή μας. Εγώ να πω ότι είναι κομβική η παρουσία του Τάσου και στη σκηνοθεσία που έκανε ο Γρηγόρης και στο έργο και σαν παρουσία στο θίασο και θα το καταλάβει όταν δείτε την παράσταση. Και να πω επίσης ότι εγώ ξέρω τι με τρόμαξε ο Γρηγόρη. Κάποιος μου πέρασε η ιδέα χτες που έπρεπε το πέρασμα. Μήπως τους βολεύει κιόλας να είναι ηλίθιοι. Αυτό είναι το πιο τραγικό δηλαδή. Το οποίο το βλέπω και με το γυρνάω και στον εαυτό μου και λέω εσύ μήπως και εμείς τελικά μας βολεύει, έχουμε μια ταμπέλα, είμαστε ηλίθιοι, οπότε ως ηλίθιοι έτσι συμπεριφερόμαστε. Το οποίο είναι πιο τρομακτικό, να σκεφτείς ότι αν αφορά ένα λαό, αν αφορά πολλούς λαούς μαζί και όχι μόνο διάτοτες προσωπικά. Και είναι το τρομακτικό που γελάς με όλο αυτό. Αυτή είναι η τέχνη του Νίλ Σάιμον. Είναι. Ο Σάιμον έχει πάρει πάρα πολλά και από τον Τσέχοφ και υπάρχει και στο σημείο μέσα. Ο κ. Πατσαλίδης έχει γράψει πολύ ωραία ότι όντως βλέπεις μέσα Τσέχοφ, Σέξπιρ, βλέπεις τρομερές αναφορές πάνω σε αυτό το πράγμα. Ο Έκτορ Καλώδης είναι η δικαστική εξουσία. Έκτορα, μας πεις δύο λόγια για τον ρόλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και από μένα καλημέρα και ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ευχαριστώ. Το κρατικό που μου δίνει τη δυνατότητα να είμαι ηθοποιός και να προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ πάνω στη σκηνή. Ευχαριστώ τον Γρηγόρη που με κάλεσε σε αυτή την τρελή συνάντηση. Και το θείασο, κάναμε ένα ταξίδι δύσκολο και περίεργο και ιδιαίτερο και όμορφο όμως. Είναι ένας δαιμόνιος συγγραφέας ο Σάιμον, δεν τον ήξερα πολύ καλά, ήξερα κάποια έργα του, έχω διαβάσει. Αυτό που με συγκίνησε πάρα πολύ ήταν η Βότκα Μολότοφ, που είναι βέβαια πάνω στο Τσέχοφ. Είναι ένας δαιμόνιος συγγραφέας. Έχει ευρύτητα γνώσεων, απίστευτη ευρύτητα γνώσεων. Το έργο μέσα το δικό μας, εμένα προσωπικά με πέδεψε πολύ, γιατί μέσα έχει αναφορές και πάρα πολλές αναφορές και σε συστήματα πολιτικά και σε φιλοσοφικά θέματα και σε κοινωνικά, σε προσωπικά, σε πάρα πολλά. Είναι ένα πολύ σύνθετο έργο. Και έτσι με κέντρισε ιδιαίτερα η όρεξη και του Γρηγόρη η όρεξη και το πάθος να κάνει κάτι άλλο με αυτό το έργο. Που η πρώτη ανάγνωση είναι ότι είναι μια απλή ας πούμε ιστοριούλα. Πιστεύω ότι φτάσαμε καλά σε ένα αποτέλεσμα, φτάσαμε σε ένα λιμάνι και ναι πραγματικά ελάτε να δείτε τι έχουμε κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκτορα. Ο ήρωας που ερμηνεύεις λέει συχνά τη φράση «Όλα βαίνουν καλώς». Ναι, είναι ο εκπρόσωπος της κανονικότητας. Είναι πραγματικά μέσα σε αυτό το υλικό του έργου βάζει έναν δικαστή. Μάλιστα το λέει στα αγγλικά, το λέει, δεν το λέει ακριβώς δικαστή, το λέει ότι έχει δύο, δηλαδή είναι magistrate, που είναι, έχει δύο-τρεις έννοιες.
Οπότε το βάζει να είναι μέσα σε αυτό το χωριό, σε αυτή την ας πούμε Κωμόπολη, να είναι αυτός που εκπροσωπεί τον νόμο και την κανονικότητα και όλα βαίνουν καλώς. Δηλαδή, μια πολύ περίεργη παρουσία μέσα στο έργο και πολύ έτσι, τι να πω, δηλαδή, είναι κάτι που ευχάριστα με εξέπληξε και προσπάθησα να μπω μέσα στον κόσμο του. Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γιωράτε Παλέμβρα. Θέλω να σας πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είμαι χαρούμενη που είσαστε εδώ. Εγώ θα ευχαριστήσω τον κύριο Σίμω Δανιλίδη για το πολύ καθαρό θέατρο και για την ωραία φιλοξενία που ήδη έχουμε γνωρίσει. Εννοείται, εξυπακούεται ότι ευχαριστώ και τον Γιάννη τον Αναστασάκη και τον Γρηγόρη που με επέλεξε για να παίξω τη Λένια Ζουμπρίτσκι. Είμαι πανευτυχής που παίζω πάλι μία μητέρα. Είμαι η μητέρα της Σοφίας. Εγώ θα σταθώ σε μία ατάκα του έργου, την οποία τη λέει ο αγαπημένος μου Τάσος Πεζηρκιανίδης, που λέει ότι οι καινούργοι ηλίθιοι είναι πιο ηλίθιοι από τους παλιούς. Και εννοώ νοήτο. Είναι μία φράση που προσωπικά με κινητοποιεί. Αν δούμε τι συμβαίνει στο παγκόσμιο χωριό που ζούμε. Νομίζω ότι η ηλιθιότητα ζει και βασιλεύει και επηρεάζει τις ζωές μας, δυστυχώς όχι προς το καλύτερο. Θα δώσω το καλύτερό μου αυτό, όπως κάνω πάντα. Θέλω να πετύχει αυτή η δουλειά. Έχουμε ένα κώδικα, με ένα φρέσκο αέρα, τον οποίο μας έχει εμπνεύσει ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος. Θέλω να έρθετε, να γελάσετε και να περάσουμε όμορφα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν η ηλιθιότητα ζει και βασιλεύει. Πάντως ήμασταν ακούντως ηλίθιοι για να επιλέξουμε τους ηλίθιους. Δεν το είπα έτσι. Χθες ο Κλίντον ευχήθηκε χρόνια πολλά στο Ρόναλντ Ρίγκαν. Ναι, τόσο καλά. Επίσης θα πω ότι υπάρχει ένα ενδοθεατρικό αστείο σε εισαγωγικά. Ο Ασίσιος Πυρόπουλος δεν είναι εδώ. Λέει κάνω πάλι τη μάνα. Ήταν ο πατέρας και η μητέρα στο φέστα, στην οικογενειακή γιορτή. Και εδώ ο Γρηγόρης έβαλε να κάνει πάλι το ζευγάρι, αλλά σαν μια διαφορετική οικογένεια που δεν έχει τέτοιους προβλήματα. Αλλά ναι, κανονικά είναι ένα ζενή. Η Ιωλάντα είναι ζενή, αλλά για τις ανάγκες του έργου κάνει τη μάνα. Όχι, όχι. Μάνες θέλω να κάνω, το δηλώνω. Ο Κωστής Αραβαβίδας. Να, να πει κάτι για τίποτα, τίποτα, δεν είναι τίποτα. Το θύμισε η Ιωλάντα, απλώς το είχα στο μυαλό μου. Ξέρεις, όταν έχεις κάτι στο μυαλό σου, έντονα, το ξεχνάς όταν πας να το πεις. Του Μπέκετ. Του Μπέκετ, ακριβώς. Ακριβώς, πράγματα του Κοντού. Απλώς ήθελα να αναφερθώ ειλικρινά, δηλαδή σε ξεχωριστό κομμάτι, στον τομέα της συνεργασίας και της επικοινωνίας, είναι ο διευθυντής, δεν είμαι εγώ, στο θέατρο των Σικιών, και στο Σίμω τον Δανιλίδη, τον οποίο παρακολουθώ χρόνια, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά το θέατρο των Σικιών είναι ένα από τα ωραιότερα θέατρα που υπάρχουν μέσα στη Θεσσαλονίκη. Από τα ωραιότερα θέατρα. Δηλαδή, από την άποψη του να καθίσει ο θεατής και να ευχαριστηθεί αυτό που θα δει, ως το γεγονός, το αυτό που είπε και η Ιωλάντα, δεν βλέπεις ούτε ένα σκουπιδάκι κάτω. Τίποτα. Μπράβο. Εγώ, ας πούμε, χθες παρκάρισα και η μία μου ρόδα ήταν πάνω στη ράμπα. Πλάτης μου κολλήσανε ένα αυτοκόλλητο. Μην το ξανακάνετε. Όχι ο Δήμος. Δεν ξέρω, οποιοςδήποτε, καλά έκανε. Ήδη από την ομάδα πολιτών κοντά. Αυτοκόλλητο. Αυτό είναι. Καλά έκανε όποιος και να το έκανε. Αυτό ήθελα να πω, να ευχαριστώ στο Σίμω. Τώρα από εκεί και πέρα τα άλλα είναι του διευθυντού μας. Ο Κωστής, ο Παπαβίνας είναι ο δάσκαλος που έχετε στο χωριό αυτό και που ερωτεύεται την Κλειοδανάγκα του Νέου που λέγεται στο έργο Σοφία. Ναι. Χαίρομαι που είναι ενεργή και η κοινωνία λοιπόν των Σικιών και ελπίζω να έρθει να ενισχύσει το πολιτιστικό πρόγραμμα του κρατικού και των Δήμων. Πρέπει, παρότι ο κ. Αναστασάκης μπορεί να μην το θέλει, να πω ευχαριστώ στη διεύθυνση γιατί δίνει το βήμα στους νέους ηθοποιούς. Ειλικρινά το λέω αυτό. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Σταματάω, δεν σε διαβάσω. Γιατί όχι τις ευχαριστίες για την παιδιά. Γίνεται πάντα αυτό και εννοείται. Εντάξει, όλοι είμαστε ευχαριστούμενοι στον άλλον. Και επίσης, τώρα δείχνουμε βήμα στη νέα γενιά που λέει ο Κωστής. Είναι αυτονόητα πράγματα αυτά. Δηλαδή, τι. Ένα θέατρο έχει ανάγκη από όλες τις ηλικίες των ηθοποιών. Η νέα γενιά πρέπει να πάρει ευκαιρίες. Οι σκηνοθέτες πρέπει να δώσουν ευκαιρίες επίσης. Οι διαδρομές γίνονται
με απόλυτη ελευθερία προσκυνοθέτει κάθε φορά, αλλά δεν μπορώ να μην πω τα παιδιά της σχολής, τους νέους τοπιούς, φροντίστε, κοιτάξτε τους. Δεν ανάγκη να. Ενώ έχουμε υλικό εδώ ανθρώπων, δηλαδή πέσει τα λιμαδαρμένα ύψοκο, εσείς θα το θυμάστε από εκεί, ενώ έχουμε υλικό εδώ να ψάχνουμε οπουδήποτε αλλού, θα δούμε πρώτα το υλικό που υπάρχει μέσα στο θέατρο και εργάζεται και αυτό μπορεί να στηρίξει οι παραστάσεις και μεγάλους ρόλους. Αυτό κάνει και ο Κωστής και τον ευχαριστώ και εγώ. Σταματάμε τις ευχαριστίες λοιπόν. Συγγνώμη Κωστή, απλά δεν ήταν πάντα αυτονόητο αυτό. Ακριβώς. Δεν ήτανε και δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ πρέπει να το πω ότι δεν ήταν αυτονόητο και η τόση ελευθερία. Δηλαδή, εγώ αισθάνθηκα. Τα ίδια λέτε σε όλους τους διευθυντές. Εγώ δεν ήμουν εδώ αρκετά χρόνια. Δεν είναι, οπότε δεν μίλησα με κανένα άλλο. Εντάξει, ωραία. Από τα λαιμοδαρμένα ύψη, λοιπόν, από αγράμματος έγινα δάσκαλος. Τα πρωινά έκανα πρόβες ως δάσκαλος, τα βραδινά είχα παραστάσεις ως αγράμματος. Ήταν λίγο σχιζοφρένη αυτό. Εγώ ευχαριστώ τον Γρηγόρη πρώτα απ' όλα γιατί είδε πολλαπλές αναγνώσεις στο έργο. Όταν πρώτο μου έδωσε πρώτη φορά ο Γρηγόρης το έργο να το διαβάσω, το είδα κι εγώ ως μια κωμωδία με αρκετά παροχημένα και πυκνογραμμένα αστεία που σε μπούκωναν, που μας έλεγε και ο Γρηγόρης στην αρχή. Χαίρομαι που είδε κάτι άλλο, που είδε ένα θέατρο του παραλόγου περισσότερο και ένα θέατρο που σε βάζει σε σκέψη. Ο δάσκαλος αυτός δεν ξέρω αν καταλήγει να είναι δάσκαλος ή να καταλήγει αγράμματος στο τέλος. Αυτό είναι το εξαιρετικά ενδιαφέρον. Το κοινό ακολουθεί την πορεία του δασκάλου μέσα στο έργο και βλέπουμε πώς καταλήγει. Με ένα μεγάλο ερωτηματικό, ίσως. Αυτό θέλουμε να συμβεί και στο κοινό. Με ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Ελπίζω να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Δεν έχω να πω κάτι άλλο, να έρθετε να μας δείτε. Να πω κλείνοντας, να ακούσουμε ερωτήσεις αν έχουν οι δημοσιογράφοι να κάνουν. Μια και διάβασα τα ονόματα, να μην ξεχάσω. Δεύτερη βοηθός σκηνοθέτη Κωνσταντίνα Ιβαΐτση, βοηθός σκηνογράφου και δηματολόγου η Σοφία Πασιά, φωτογραφίες και καλοτάσεις του Στόμογλου που κάνει και τις φωτογραφίες των παραστάσεων και ο Λευθέρης έχει και μας βοηθάει επίσης. Και οργάνωση παραγωγής η Αθανασία Ιανδρώνη. Είμαστε ανοιχτοί σε ερωτήσεις, τα παιδιά ιδιαίτερα, πάμε στην παράσταση και να προχωρήσουμε μετά στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.